Πάμε τώρα στο πρώτο ψηφιακό νηπιαγωγείο της Λάρισας. Είναι εκεί ο Αλέξανδρος Χατζηπλής, σε απευθεία σύνδεση. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Πολύζο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα κυρία Κάλλα. Τι κάνετε? Καλά εσείς. Σας, τι γίνεται Αλέξανδρε εκεί? Σας υποδεχόμαστε. Μισό λεπτό να μας δώσει τα στοιχεία. Σας υποδεχόμαστε στο πρώτο δημόσιο ψηφιακό νηπιαγωγείο. Θέλει να πει πάρα πολλά η κυρία Κάλλα και δεν κρατιέται. Θα μας αλλά τα πει. Θα κάνουμε ένα πρόλογο εμείς. Λοιπόν, βρισκόμαστε στο 8ο ψηφιακό νηπιαγωγείο, στο δημόσιο ψηφιακό νηπιαγωγείο, το πρώτο στην περιφέρεια Θεσσαλίας, όπως μας είπε η κυρία Κάλλα, το οποίο είναι γεμάτο με χρώματα, με διαδραστικούς πίνακες. Σε κάθε αίθουσα υπάρχει διαδραστικός πίνακας, υπάρχουν τηλεοράσεις, προτζέκτορες, μια αίθουσα ρομποτικής είδαμε που ετοιμάζεται. Είναι πολύ φρέσκο όλο αυτό, γιατί η κυρία Κάλλα μας είπε ότι τον τελευταίο μήνα. Έχει μόλις ένα μήνα. Είναι μια προσπάθεια που ξεκίνησε. Είναι μια προσπάθεια που ξεκίνησε τα τελευταία 3 χρόνια. Κύριε Πολύζο, θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς που στην κυριολεξία αγκάλιασαν αυτή την προσπάθεια. Δεν το φτιάξε το κράτος, οι χορηγοί το φτιάξαν? Είναι χορηγοί, το κράτος το κατασκεύασε, το εγκαινίασε το 2014. Εμείς όμως ήρθαμε, εγώ ως διευθύντρια, ως τέλεχος εκπαίδευσης το 2020 και σκεφτήκαμε ότι πρέπει να έχουμε ένα καινοτόμο σχολείο με σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον. Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε με τους υπολογιστές, ξεκινήσαμε με την τηλεόραση, δεν ξέρω αν φαίνεται, και στο τέλος καταλήξαμε με τους διαδραστικούς πίνακες σε κάθε αίθουσα. Θα πρέπει να σας πω ότι έχουμε 4 πρωινά τμήματα και 2 ολοήμερα, αριθμούμε 85 παιδιά, 8 εκπαιδευτικοί, μία καθηγήτρια των Αγγλικών, γιατί ξέρετε ότι έγινε η εισαγωγή της αγγλικής γλώσσας στην προσχολική εκπαίδευση. Και θα πρέπει να σας πω ότι προσφέρουμε ένα υψηλών προδιαγραφών ακαδημαϊκό πρόγραμμα προσχολικής αγωγής. Και εκείνο που θα πρέπει να σας πω είναι ότι θέλουμε να είναι η πρώτη επιλογή των γονέων, γιατί έχουν ανοίξει τα γεωγραφικά όρια, άρα μπορούμε να έχουμε παιδιά από όλη την περιφέρεια Θεσσαλίας. Είναι ένα σχολείο που στην κυριολεξία. Καλά, καλό θα ήταν να μην ταλαιπωρείται κανείς γονιός, κανέναν παιδί και να κάνει χιλιόμετρα για να έρθει εκεί. Καλό θα ήταν λοιπόν. Από τον ομό Λάρισας όμως μπορούν να έρθουν από όλοι. Από τον ομό Λάρισας, είμαστε. Ναι, καλό θα ήταν αυτός ο θεσμός να πολλαπλασιαστεί. Έτσι. Σαφώς, σαφώς. Θα πρέπει να πούμε ότι ευελπιστούμε και θέλουμε τα παιδιά να αναπτύξουν όχι μόνο ψηφιακές δεξιότητες, την ενσυναίσθηση, την κοινωνική αλληλεγγύη, την ολόπλευρη προσωπική τους ανάπτυξη, να γίνεται ψηφιακά η αναζήτηση της γνώσης, να εξοικειωθούν με τα ψηφιακά εργαλεία. Γιατί εγώ βλέπω και όλα τα πιτσιρικάκια. Η χρήση των τεχνολογιών. Παίρνουν το κινητό του μπαμπά, της μαμάς και κάνουν παπάδες. Κύριε Πολύζο, τα νέα παιδιά, τα νήπια προνήπια, μας έχουν φορέσει τα γυαλιά. Χρησιμοποιούν το τάμπλετ, χρησιμοποιούν τον υπολογιστή, χρησιμοποιούν το κινητό, είτε δικό τους, είτε του μπαμπά ή της μαμάς, με άνεση. Κάτι που εμείς δεν τα είχαμε στα δικά μας χρόνια. Λοιπόν, άρα τους προσφέρουμε ένα καινοτόμο σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον. Συνάμα είναι ένα σχολείο ασφαλές, φιλόξενο, και θα πρέπει να σας πω ότι οι λιλιπούτοι μαθητές μαζί με τους εκπαιδευτικούς μας έχουν δημιουργήσει μια κυψέλη χαράς και δημιουργίας. Θα πρέπει να πούμε και το εξής. Πρέπει να επενδύσουμε σε αυτά τα παιδιά. Είναι οι μελλοντικοί ενεργοί πολίτες, οι οποίοι θα αντιμετωπίσουν τις υπάρχουσες και νέες προκλήσεις. Είναι ένα δεύτερο σπίτι για τα παιδιά. Ας μην ξεχνάμε ότι εδώ κάνουν τα πρώτα τους βήματα, τους πρώτους φίλους, έχουν τις πρώτες αναμνήσεις. Θα πρέπει να πούμε ότι η νευροψυχολογία μας λέει ότι ο εγκέφαλος αναπτύσσεται από τα 4 μέχρι τα 6, άρα πρέπει να επενδύσουμε σε αυτή την ηλικία, είναι κρίσιμη ηλικία όπως καταλαβαίνετε, και μέσα από διαδραστικές εμπειρίες μάθησης, μέσα από το σχεδιασμό καινοτόμων μαθησιακών δραστηριοτήτων, προσπαθούμε να κάνουμε αυθύπαρκτες οντότητες, ολοκληρωμένες προσωπικότητες. Μάλιστα. Πολύ ωραία, ευχαριστούμε κυρία Κάλλα. Και εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Και όπως είπαμε, μακάρι ο θεσμός να πολλαπλασιαστεί, δηλαδή να μην λέμε υπάρχει στη Θεσσαλία ένα ψηφιακό νηπιαγωγείο, να φτάσουμε. Μακάρι, κύριε Πολύζο, είμαστε
προσπαθούμε να εξυγχρονίσουμε τα σχολεία μας, να βαδίσουμε με τα σύγχρονα ευρωπαϊκά πρότυπα, με την ψηφιακή στρατηγική. Είμαστε ένα σχολείο καινοτόμο, όπως σας είπα, ένα σχολείο που εκτός από την ψηφιακή μάθηση προσφέρει σχέδια δράσης, εργαστήρια δεξιοτήτων, και να σας πω, η αξιολόγησή μας είναι 100% και η εκπαιδευτική είναι πάρα πολύ καταρτισμένη, με μεταπτυχιακά, με διδακτορικά. Είμαστε ένα σχολείο ιδιαίτερο. Ένα σχολείο που υπάρχει εξωστρέφεια με την τοπική κοινωνία. Θα πρέπει να σας πω ότι κάναμε και κάποιες δράσεις εθελοντική αιμοδοσία, ανήκουμε στο Εθνικό Μητρώο για την συλλογή φιαλών αίματος, έτσι ώστε να στηρίξουμε τις οικογένειες που έχουν παιδιά με χρόνια νοσήματα. Θα κάνουμε στις 26 Νοεμβρίου και θα ήθελα πάρα πολύ να μας στηρίξετε και να το παρουσιάσετε ξανά στην εκπομπή σας, τον Μαραθώνιο για τα παιδιά με χρόνια νοσήματα. Είναι η έκτη φορά που γίνεται, έκτη συνεχόμενη χρονιά, με σκοπό να ευαισθητοποιήσουμε το κοινωνικό σύνολο, τον μαθητικό πληθυσμό. Ωραία, τα παιδιά τρέχουν για τα αδέρφια τους. Σας αποχαιρετώ, βέβαια, κυρία Καλά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν εδώ. Ευχαριστώ. Γεια σας.